Παρακαλείται ο βουλευτής του Κελτσίς, κύριος Κωνσταντίνος Κιλτίδης, να έλθει στο βήμα. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Είναι η πρώτη φορά που απευθύνομαι από αυτό το βήμα με την θεσμική πλέον παρουσία ως ανεξαρτήτου βουλευτή. Και ειλικρινά νιώθω και άβολα, γιατί προέρχομαι από μια δοκιμασία όπου με την ευλογία της Αγιωτέρας των Αγίων του Ελληνισμού, Παναγίας, και κατελάχιστον την ευθυκρισία αυτού του σώματος, μπορώ να απευθυνθώ σήμερα και τολμώ να πω, χωρίς να υπάρχει κανένα άλοθη, κατά απόλυτη έκφραση των ιδεών μου και των πολιτικών μου θέσεων. Και ξεκαθαρίζω εξ αρχής κάτι. Δεν με ενδιαφέρει η εμπιστοσύνη που πιθανόν να ζητήσει ο Πρωθυπουργός για την κυβέρνηση που κυβερνά σήμερα τη χώρα. Κάτι τέτοιο με αφήνει ασυγκίνητο. Είμαι όμως υποχρεωμένος να κοιτάξω στα μάτια εν καιρό ειρήνη στην πατρίδα μου τους Έλληνες πολίτες και να φανώ κατά το δυνατόν χρήσιμος όπως επιτάσσει το πολίτευμά μας σε αυτή την αίθουσα. Αγαπητοί συνάδελφοι και κύριε Υπουργέ, κατά τη λειτουργία του πολιτεύματος και τη δεοντολογία του πιστεύω ότι κάθε μείωση αποδοχών ή συντάξεων, μη γνωστοποιηθήσα εν καιρός εκ των προτέρων, πρέπει να οδηγεί την εκάστοτε κυβέρνηση σε παραίτηση. Ή αν δεν οδηγεί σε παραίτηση, πρέπει να οδηγεί την χώρα σε κυβέρνηση εκτάκτου ανάγκης. Δεν υπάρχει άλλη όδος. Και θέτω έτσι εξ αρχής τα πράγματα, γιατί από αυτό το βήμα, βουλευτής τότε της Νέας Δημοκρατίας, πριν πολλούς μήνες, Φεβρουάριο, τόνισα στην κυβέρνηση ότι εφόσον εσείς καταθέτετε ότι τα πράγματα είναι σε αυτήν την τραγική πλέον κατάσταση, είπα παραστατικά να φάμε κάτι από το λίπος μας ή να το φάμε όλο και αν χρειαστεί και κάτι από τις σάρκες μας. Εφόσον όλοι έχουμε επίγνωση πλέον των προβλημάτων και εφόσον υπάρχει εγγύηση των τραπεζών από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, τότε ναι, να βγάλουμε από τις οικονομίες μας όλοι οι Έλληνες με λαϊκό ομολογιακό δάνειο και να στηρίξουμε την πατρίδα μας. Και εφόσον και ο Κέινς και όλοι του παρεμβατισμού δεν ξέραν ότι υπάρχει ΕΣΠΑ ή σύμπραξη ιδιωτών και δημοσίου, είναι εγκληματικό σε αυτή τη χώρα να μην προχωρούν τα έργα τα προγραμματισμένα από την Ευρωπαϊκή Ένωση με μικρή συμμετοχή της χώρας και αυτά των συμπράξεων ιδιωτών και δημοσίου. Δεν είμαι από αυτούς που αρνούμε τα δύσκολα. Και είναι δεδομένο ότι και από τη ζωή αυτή θα προσπαθήσω και από την πολιτική να φύγω όρθιος. Προσκυνημένος και στα γόνατα, λέω στην ιστοσελίδα μου, δεν πρόκειται να περπατήσω. Αλλά, και δεν διεκδικώ το αλάθητο. Ούτε μονοπολώ την γνώση και τη σοφία, ούτε και είμαι ο αγιότερος των πολιτικών. Οφείλατε να οδηγήσετε τη χώρα σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης. Διότι αυτήν την τραγική εικόνα που εμφανίζεται δεν μου αφήνει με ένα περιθώριο ότι η χώρα δεν είναι πλέον σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης ή κάτι άλλο θέλετε να πείτε και δεν μας το παρουσιάζετε όπως πρέπει. Είμαι από αυτούς που δήλωσα ξεκάθαρα και όσο και αν φαίνεται μάταιο και ανθρώπινο καμιά φορά, εμπιστεύομαι απολύτως την πολιτική ηγεσία αυτού του Υπουργείου. Και τον Υπουργό και τον Υφυπουργό. Χωρίς να χαϊδεύω αυτιά. Πιστεύω ότι είναι από τους ανθρώπους που γνωρίζουν και έχουν και την συνισταμένη έκφραση του πάθους της πολιτικής, με όποια αφετηρία, αν το θέλετε, διαφοροποιημένη ο καθένας μας βρίσκεται μέσα σε αυτή την αίθουσα. Και εξ αρχής τοποθετούμε θετικά σε αυτό το νομοσχέδιο για αυτούς τους λόγους της γνώσεως και του πάθους. Γιατί επιτέλους, βουλευτής από το 2000, δεν δίστασα και τότε αντιπολιτευόμενος στο ΠΑΣΟΚ και κατόπιν δε βρισκόμενος στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας να δηλώνω ότι ορισμένα πράγματα, δηλαδή η μετατροπή,
Δεν πάει άλλο και πρέπει να έρθει σε αυτόν τον τόπο. Είναι πανάρχιος νόμος, τον έχω αναφέρει και άλλη φορά. Του Ιαμβλίχου και κατόπιν από την μαρξιστική θεώρηση. Η ποσοτική συσσόρευση οδηγεί σε, ή θα πρέπει να οδηγεί σε ποιοτική μετατροπή. Δεν πάει άλλο σε αυτή τη χώρα. Δεν είναι δυνατόν ο κλάδος υγείας των ταμείων να μην είναι κάτι ξεχωριστό. Και μπράβο σας που το προχωράτε. Δεν μπορεί να μην υπάρχει ισότητα στην αναπηρία. Δεν μπορεί ο αγρότης με κομμένο το πόδι στο γόνατο να μην παίρνει σύνταξη και ο φτωχός εργάτης του ΙΚΑ να παίρνει. Ισότητα στη δυστυχία. Το έχω πει πολλές φορές σε αυτή την αίθουσα. Δεν είναι δυνατόν να μην υπάρχει ισονομία, γιατί η ισότητα δεν υπάρχει μεταξύ γυναικών και ανδρών. Να αναγνωρίσουμε την βιολογική υπόσταση της γυναίκας. Εκεί όπου η εργασία πράγματι είναι δυσβάστακτη για τη γυναίκα, να φύγει πιο νωρίς. Αλλά έχω πει από αυτό το βήμα, για ποιο λόγο η γιατρός γυναίκα θα φύγει πιο νωρίς από μένα που είμαι γιατρός? Για ποιο λόγο? Ποιος θα δώσει απάντηση στη νέα γενιά? Για ποιο λόγο θα παίρνει κάποιος σύνταξη μεγαλύτερη του μισθού? Για ποιο λόγο κάποιος θα παίρνει σύνταξη κάτω από τα 60? Όταν δύο είναι οι παράμετροι οι οποίοι υπάρχουν στο συνταξιοδοτικό. Δύο. Το προσδόκιμο της επιβίωσης της ζωής και η γύρανση. Και όλα αυτά τα τολμάτε, γι' αυτό και έχω την θετική κατάθεση εξ αρχής. Θα πρέπει όμως να αναγράψετε ρητός ότι η πρόβλεψη αφορά μία γενιά, μία εικοσαετία και αναθεωρείται αναπενταετία. Γιατί μόνο έτσι νομίζω μπορούμε να σηκώσουμε την Ελλάδα και τους Έλληνες ξανά εκεί που πρέπει. Να ενισχυθεί η γυναίκα εκεί που χρειάζεται, στη γέννα. Να καθίσει 2 και 3 χρόνια, ναι, και να αναλάβουμε όλο αυτό το κοινωνικό βάρος. Για κάθε παιδί που γεννά. Και προσέξτε λίγο ιδιαίτερα τις προτάσεις των πολυτέκνων. Να συνδεθεί η εργασία με την ασφάλιση, είναι αδιανόητο να μην συνδεθεί. Κίνητρα μέχρι τα 35, μειωμένες εισφορές, 35 έως 55 ένα επίπεδο των υψηλών ασφαλιστικών εισφορών, κίνητρα και μετά τα 55 με μικρότερες εισφορές ασφαλιστικές. Ευνομούμενες πολιτείες το έχουν πετύχει. Και κλείνοντας, πιστεύω ότι πρέπει να υπηρετηθούν 3 αρετές του ελληνισμού. Η ελευθερία στη δημιουργία, η δικαιοσύνη και γιατί όχι και κατά την χριστιανική θεώρηση της αγάπης προς τους συνανθρώπους μας που έχουμε αποφασίσει να ζήσουμε μαζί. Αλλά πάνω απ' όλα, αγαπητοί συνάδελφοι, δεν δέχουμε πουδενή λόγο να είναι σε αυτούς τους Έλληνες όνειρο η σύνταξη. Όνειρο πρέπει να είναι η δημιουργία στη ζωή, η γεύση αυτής της δημιουργίας. Γι' αυτό καταρχήν δίνω θετική ψήφο. Αλλά σίγουρα όμως όλες οι άλλες οι παράμετροι, κύριε Υπουργέ, πρέπει να επανεξεταστούν. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον κύριο Κιλτίδη.